Πρέπει να παίξουμε εμείς δεύτερη, ρε Νίκο. Και άμα παίζαμε δεύτερη. Ωραία, θα το βλέπαμε μετά. Τα ματσαρίσματα. Εξ αρχής. Εγώ το είπα εξ αρχής, είμαι πάρα πολύ καλή και στην ισορροπία και είμαι και ψηλή και έχω και προσανατολισμό. Εσύ έπρεπε να είσαι εκεί πάνω, ρε φίλε. Είσαι πιο ελαφριά. Για ποιο λόγο είναι η Μαρία, ρε. Ναι, χαίρομαι πολύ. Κότα πάνω μου, κότα πάνω μου. Ανέβα, ρε Λενάρα, ανέβα! Μπράβο σου! Γιώργο, βοήθα! Μπράβο σου! Μπράβο, πέθαρα, μπράβο! Μπράβο, πάτα, πάτα πάνω μου, καλά! Σηκώσε κέρι, ρε Λενάρα! Πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω! Πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω! Όλη σηκεία! Γιώργο, μιλάς εσύ μόνο! Όλη σηκεία! Σιωπή σε όλους. Έπρεπε να το φωνάξω για να ρεμίσουν τα πνεύματα και να ακούσει η Έλενα τον Γιώργο που βρίσκεται αυτήν την ρημάδα μπάλα. Να τελειώνουμε. Να κάνουμε τραπεζάκι. Ναι, ναι. Θα είμαι πάνω μου. Πάντα πάνω μου. Πάντα πάνω μου. Πώς θα πατήσω, δουλειάζω. Δεν μπορώ. Μπράβο! 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 Μπήκε! Μπράβο! Μπήκε! 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 Πάμε! 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 Κάτω! Κάτω! Πίσω! Πάμε! 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 Παρανάσα! Παρανάσα! Πάντα μου κάνει λάθος! Έλενα, περίμενε, περίμενε! Γιώργο, 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 Γιώργο! Τα χέρια στη μέση, ψηλά! Ψηλά τα χέρια σου! Προχώρα! Προχώρα, προχώρα! Πάμε, ευθεία, ευθεία! Ευθεία! Ευθεία, λίγο δεξιά! Ευθεία! Ευθεία! Μπράβο! Μπράβο! Ευθεία! Ναι! Ευθεία! Για περιμένετε να δούμε! Κίτρινο, κίτρινο, μπλε, μπλε, πράσινο, πράσινο, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δύσκολο! Δεν πειράζει. Ήτανε δύσκολο. Ο κακόμερος Χάλκης τα έδωσε όλα. Ήτανε και παραπάνω από ό,τι μπορούσε να δώσει, έδωσε. Δεν μπορούσε να το βοηθήσει καθόλου σωματικά η Πινελόπη. Οπότε ήταν πολύ πιο, σε πιο αμυντική θέση από την άλλη ομάδα. Και επίσης ήταν και τα κορίτσια είναι λίγο πιο βαριά από την άλλη ομάδα. Οπότε είχαν και άλλο μειονέκτημα. Έλα, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Εντάξει, καλά. Μπράβο. Και αυτή η ομάδα έχουν, δεν είναι. Αμαρτία από το Θεό. Κυριακή σήμερα κάνουμε χάρη, θα ξέρετε. Πάντα Κυριακή πα εκκλησία και κάνει καλό. Κάναμε ένα καλό. Θεωρούσα ότι η άλλη ομάδα δεν θα μπορούσε να το κάνει. Και το έκανε. Παραπάνω από κάθε προσδοκία, ειδικά η δεύτερη διάδα. Τριάδα μάλλον. Έπαθε πλάκα. Τα πήραμε, ρε! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ειλικρινά, νομίζω ότι ήδη έχω ξεκινήσει να ξεπερνάω τα όρια μου. Νιώθω και περήφανη για μένα και περήφανη για την ομάδα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έγιναν πάρα πολλά λάθη στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Η οργάνωση ήταν πάρα πολύ κακή. Η στρατηγική μας ήταν κάκιστη. Και όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Τέλος της δοκιμασίας Ασυλίας. Μεγάλη νικήτρια, η Γαλάζια ομάδα. Μπράβο. Στην Γαλάζια ομάδα, τη μεγάλη νικήτρια της Ασυλίας, δεν υπάρχει καθαρός. Είναι σαν να παίξατε όλοι, ενώ δεν παίξατε όλοι. Η Ρούλα έχει λερωθεί περισσότερο από τους άλλους που παίξαν. Ο Γιαννούλας, ο αρχηγός και ποιος άλλος, και ο Σπυράκος. Όχι, ο Σπύρος έπαιξε. Όλοι οι άλλοι παίξανε. Α, όλοι οι άλλοι παίξατε. Οκ, okay, οκ. Okay. Μια χαρά. Έγινα και εγώ χάλια, ήρθε η Νάσια να μας δει αγκαλιές, αγκαλιές. Με λέρωσε εδώ, δεν ξέρω τι θα βάλω τώρα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη και με διαφορά, πρέπει να το πούμε αυτό, με πολύ πείσμα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι από την πράσινη ομάδα θα είναι ο πρώτος μονομάχος, μετά από υπόδειξη του Νίκου. Λοιπόν, αφήνω τη Γαλάζια ομάδα να πάει στη σκηνή να χαρεί την μεγάλη της νίκη. Με τους πράσινους θα τα πούμε λίγο πιο μετά στο σπίτι. Μπράβο και στις δύο ομάδες, παιδιά. Την αγάπη μου, τα λέμε μετά.